Μην κάνεις όνειρα γιατί ο Θεός γελάει. Ήσουν ένα γυαλί που έσπασε και δεν κολλάει. Ποια είναι τώρα? Αχ, φιλονάδο μου. Ναι. Έλα μωρή, τι κάνεις? Ναι μωρέ, όλα καλά, ναι. Να, ξύπνησα και βαριέμαι, ξέρεις, τα κλασικά ρε παιδί μου, δεν έχει τίποτα. Πώς λέμε μια φορά που ξύπνησα, είπα κι εγώ να λουστώ. Τι? Influencer? Άντε μωρή, δεν... Τι? Τζάμπα πράγμα. Πας καλά? Τι? Εντάξει, το έχω χαλαρά. Το έχω χαλαρά σου λέω, ναι. Ναι μωρή, με έψησες. Ναι, όλα καλά. Σιγά μην κάνω εγώ άλλο λογαριασμό. Όλα, όλα στο τσουβάλι. Ποιο edit καλέ, σιγά. Τη χάρη να έχεις την ομορφιά και όλα καλά. Εννοείται ότι ξεκινάω με το στόχο ότι θα παίρνω μόνο PR πακέτα και τζάμπα προϊόντα. Εύκολο χρήμα. Ναι καλέ, εννοείται ότι με έψιζες. Τι τζάμπα πράγμα πλάκα κάνεις? Δεν κατάλαβα, οι άλλες γιατί το κάνουνε, δεν μπορώ να το κάνω κι εγώ? Καλέ ναι, όλα μέσα, fake διαγωνισμούς, χαμός θα γίνει. Καλέ σου λέω, influencer. Ναι, εννοείται, εννοείται. Ωραία φιλανάδο, με έψιζες. Γεια, ναι θα πάω για καφέ. Εννοείται ότι άκουγα ζευγαρά. Άντε θα τα πούμε, φιλάκια μωρό μου, ευχαριστώ πολύ. Γεια σου φιλανάδα, μάκια, bye. Ρελές. Γεια σου ομορφιές μου και welcome to my channel again. Όπως βλέπεις και στο τίτλο και όπως κατάλαβες από την εισαγωγή, θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο έχει γίνει πλέον μάστιγα πιστεύω αυτό το καιρό και στα τελευταία στατιστικά που βλέπω γίνεται καμούλης. Τι είναι ρε παιδιά ο influencer, τι γίνεται, γιατί γίνεται τόσο bullying με αυτή τη λέξη? Τέλος πάντων, ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Σας είχα βάλει μία δημοσκόπηση στο Instagram και σε ρώτησα τι είναι για σένα ο influencer. Οπότε, πάμε λίγο να δούμε από την αρχή τι μου έχεις απαντήσει και εγώ στη συνέχεια θα σου τα πω όλα. Τι πρέπει να γνωρίζεις, τι γίνεται και γιατί γίνεται τόσο χαμός. Κάνει δουλειά τελικά αυτό? Δεν είναι δουλειά αυτό? Τι γίνεται? Οπότε, πάμε να τα πούμε όλα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι μου απάντησες εσύ στο Instagram. Τι είναι για σένα ο influencer? Κάποιος που να με εμπνέει να βγάζω τον καλύτερό μου εαυτό. Ξεκάθαρα κάποιος που με εμπνέει και κάποιος που έχει ποιοτικό περιεχόμενο. Εσύ. Αυτός που πρέπει να επηρεάσει τη γνώμη σου και που σου εμπνέει η εμπιστοσύνη. Αυτός που προωθεί σωστά και λέει αλήθεια για τα προϊόντα. Είναι κατά τη γνώμη μου εκείνος που έχει πολλούς ακόλουθους και παρουσιάζει νέες τάσεις κτλ. Έχω να σου πω ότι γίνεται ένας βομβαρδισμός γενικά από ό,τι βλέπω. Κάποιοι το πήγατε πάρα πολύ καλά, κάποιοι είσαστε λίγο μπερδεμένοι, οπότε είμαι εγώ εδώ πέρα να σας τα πω όλα. Ας τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Influencer ουσιαστικά βγαίνει από το ρήμα influence. Για να γίνεται λοιπόν τόσο ντόρος, κατά την άποψή μου, δουλίτσα γίνεται. Αλλά αυτός ο άνθρωπος σε επηρεάζει στο να αγοράσεις κάτι, στο να βάψεις τα μαλλιά σου, στο να ντυθείς, στο να πάρεις κάτι γιατί του έχεις εμπιστοσύνη τυφλά. Και όπως γνωρίζεις, επηρεάζει πάρα πολύ τις μικρότερες ηλικίες. Άρα, καλό θα είναι να προσέχουμε τι λέμε και να μην πετάμε από εδώ και από εκεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτόματα ο όρος influencer δεν είναι για όλους. Γιατί πολύ απλά υπάρχει μικρό κοινό. Άρα, άλλος ο όρος προσπαθώ να γίνω influencer και άλλο ο όρος είμαι influencer. Οπότε, όπως παρατηρείς φιλενάδα, τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια όλοι θέλουν να ασχοληθούν με αυτόν τον όρο. Και κάπου εδώ αρχίζουν τα ερωτηματικά του τύπου: έχεις πολλούς followers ώστε να λέγεσαι influencer? Είσαι έτοιμος να το βάλεις αυτόν τον όρο στο βιογραφικό σου? Είσαι όντως σε φάση να λες αλήθειες απέναντι στους followers σου? Λίγο σαν τον αδύναμο κρίκο δεν κάνω. Είσαι όντως έτοιμος να αρχίσεις αυτό το κομμάτι? Όλοι οι followers σου είναι αληθινοί? Είσαι στη φάση που θες να λες αλήθειες απέναντι στο κοινό σου? Ξέρεις ποιοι σε ακολουθούνε? Ξέρεις ποιοι θα εμπιστευτούν το λόγο σου? Είσαι έτοιμη να το ζήσεις όλο αυτό? Οπότε πάμε να αρχίσουμε λίγο από την αρχή. Όσον αφορά τους followers, δεν μπορείς να λέγεις influencer όταν έχεις χαμηλούς followers. Influencer θα γίνεις μόνο για την παρέα σου. Δεύτερον, το προφίλ σου είναι πάρα πολύ ωραίο? Είναι εμφανίσιμο ή είναι ένα τσίρκο και μισό?
Τι εννοώ τσίρκο? Όταν θέλεις να ασχοληθείς και να το πάρεις εσύ σοβαρά, πρέπει το account σου τουλάχιστον να είναι τέλειες οι φωτογραφίες. Εγώ δεν σου λέω να πάρεις μία κάμερα, εξοπλισμούς, φώτα από εδώ και από εκεί, αλλά τουλάχιστον το περιεχόμενό σου πρέπει να είναι πάρα πολύ όμορφο και εννοείται ότι στις δημοσιεύσεις σου δεν μπορείς να βάζεις τι, πού ήσουν χθες και πού ξενύχταγες. Όταν μπαίνουν μέσα οι εταιρείες, πίστεψέ με, δεν θέλουν να βλέπουν πού εσύ ξενύχταγες. Θα το βάλεις, αλλά στο story σου. Ξεκινάς αρχικά το προφίλ σου με τα βασικά, ωραίες φωτογραφίες, να δείχνεις το πάθος σου για το οποίο εσύ αυτό το ξεκίνησες, να διαχωρίζεις ουσιαστικά τα επαγγελματικά με τα προσωπικά. Στη τελική κάνε και ένα δεύτερο account, ρε αδερφέ. Εννοείται ότι δεν ξεκινάς με την τάση και το πάθος για να πάρεις PR πακέτα. Το ξεκινάς σαν χόμπι. Δεν θα ξεκινήσεις με αυτό το στόχο, έχεις χάσει ήδη το παιχνίδι. Από προσωπική μου άποψη, θέλω να σου πω ότι αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά, θέλει αφοσίωση. Καθημερινή αφοσίωση, μπορώ να σου πω. Θέλει χρόνο από τα προσωπικά σου. Ίσως να χρειαστεί κιόλας να δώσετε το λογαριασμό σας σε κάποια εταιρεία η οποία συνεργάζεται με Instagram accounts και σας βοηθάει ουσιαστικά να αυξήσετε και τους followers. Το κλειδί όμως όλα αυτά είσαι εσύ. Πρέπει εσύ να το δεις σοβαρά και από εκεί και πέρα, πίστεψέ με, στο τέλος θα ανταμυφθείς είτε χρηματικά είτε με προϊόντα. Όμως ουσιαστικά πρέπει εσύ να μιλάς με τους followers και ουσιαστικά να χτίσεις μια γέφυρα επικοινωνία ώστε να μπορούν και αυτοί να έρθουν πιο κοντά σε σένα και γι' αυτό ακριβώς το λόγο γίνεσαι μαζί τους ένα και γι' αυτό κιόλας σε εμπιστεύονται και στο τέλος. Όμως γιατί έξω με το που ακούγεται ο όρος influencer ή άλλοι εκτός δουλειάς κοροϊδεύουν όλο αυτό το πράγμα? Καλά, για μια φωτογραφία θα πάρεις λεφτά? Είναι πάρα πολύ παρεξηγήσιμος αυτός ο όρος και δυστυχώς τρώει πάρα πολύ bullying αυτή η λέξη. Όμως γιατί γίνεται όλο αυτό από τη στιγμή που υπάρχουν εταιρείες που υποστηρίζουν το influence? Επειδή βγαίνω έξω και ακούω και βλέπω, οι περισσότεροι το θεωρούν πάρα πολύ ασήμαντο, το συζητάνε με πάρα πολύ άσχημο τρόπο. Τη στιγμή που γίνονται από κάποιους κακή διαχείριση, επειδή ξυπνάνε μια μέρα και σου λένε «Καλέ, θα γίνω influencer» και δεν ξέρουν πού πατάνε και πού βρίσκονται. Όταν ξεκινάς με αυτές τις ψεύτικες ιδεολογίες, ότι θα κάνεις ψεύτικους fake διαγωνισμούς, ότι θα έχεις fake followers, μη αξιόπιστες συμβουλές και όλα αυτά τα πράγματα, αν δεν το δεις εσύ σοβαρά, δεν θα σε δει ούτε αυτό σοβαρά. Όταν εσύ θα δηλώσεις την ταυτότητά σου, τότε ναι, θα το κάνεις πάρα πολύ καλά και δεν θα σε νοιάζει και η γνώμη των άλλων. Όμως, υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, είναι στο χέρι σου εσύ πώς θα δρομολογήσεις το περιεχόμενό σου ακόμα για ένα διαγωνισμό, όσον αφορά και έναν διαγωνισμό που συνεπάγεται κάποια χρηματική αμοιβή. Το πώς και τι θα δρομολογηθεί από την εταιρεία και πώς θα συνεργαστείς εσύ και τι πάθος θα βγάλεις για αυτή τη δουλειά. Πρέπει να είσαι αληθινός, πρέπει να ξεκαθαρίσεις από την αρχή τι θέλεις, τι δεν θέλεις, να μην σε μοιάζει μόνο το τζάμπα προϊόν ή το τζάμπα χρήμα. Εννοείται ότι δεν είναι καθόλου εύκολο, απλά πρέπει εσύ να τα δρομολογείς καθημερινά, σωστά και από τη στιγμή που θέλεις να συμπιστεύονται και να πάνε τα πράγματα όπως εσύ επιθυμείς, πρέπει να είσαι σωστός και αληθινός. Το άλλο που παρατηρώ και λίγο με διαολίζει, η αλήθεια είναι, αυτό με το blog. Βλέπω σε πολλά προφίλ blogger, 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 blogger. Το έχουμε ξεκαθαρίσει λίγο αυτό το πράγμα, το κομμάτι του blogger, το κομμάτι του blogger. Λοιπόν, το blog, το Instagram, το Instablog, το YouTube, το από εδώ και από εκεί είναι διαφορετικές πλατφόρμες. Όσον αφορά το blog και blogger, εγώ από όσο γνωρίζω, το blog είναι μια πλατφόρμα το οποίο έχεις ιστοσελίδα, γράφεις, βγάζεις τα ισοψυχά σου, χουστάρεις αυτό που κάνεις με πάθος και αυτό. Όμως, διαβαθμίζεσαι σε μία πλατφόρμα όσον αφορά το λαπτοπάκι σου, ουσιαστικά ό,τι έχει να κάνει γράφω. Δεν γίνεται ξαφνικά να ανοίγω το προφίλ μου και να βλέπω blogger η μία, blogger η άλλη και να γνωρίζω ότι δεν υπάρχει blog. Δεν μπορούμε να τα ισορροπούμε όλα, παιδιά. Άρα ουσιαστικά για μένα το blogger είναι ότι μπαίνεις στην πλατφόρμα και γράφεις. Δεν μπορείς να τα ισοπεδώνεις όλα και ξαφνικά βλέπουμε beauty blogger. Μα πού είναι? Πού είναι, ψάχνω να δω το blog σου και δεν το βλέπω. Γι' αυτό και εγώ δεν λέγομαι blogger, γράφω insta-blogger, γιατί τουλάχιστον από μια φωτογραφία σας γράφω κιόλας, για μένα τουλάχιστον. Ο χώρος του blog είναι διαφορετικό κομμάτι. Βέβαια, οι μεγάλες blogger, ναι, όντως, που γράφουν blogger, έχουν blog.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό φέρνει έτσι μια σύγχυση και στην εταιρεία και είναι πάρα πολύ λογικό να σου ζητάει στατιστικά και έτσι όπως έχουν γίνει το Instagram, αυτούς τους fake διαγωνισμούς και όλη η καραμέλα που γίνεται πανικός. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το πράγμα και αυτή η σύγχυση. Εγώ αυτή τη στιγμή που μου λέτε εσύ είσαι influencer, προσπαθώ να γίνω influencer. Δεν είμαι influencer όπως το καταλαβαίνουν οι άλλοι. Να είσαι αληθινός και να βγάζεις το χόμπι σου και όλα τα άλλα θα έρθουνε. Οι συνεργασίες, τα δωρεάν προϊόντα, να μπεις μέσα στην PR λίστα, όλα αυτά. Άρα, σαν συμπέρασμα, το να είσαι influencer δεν είναι καθόλου κακό όταν το κάνεις σωστά και όλα είναι κομψά και κανένας, μα κανένας, δεν έχει δικαίωμα να σου πει τίποτα. Αρκεί να έχεις ένα βιογραφικό το οποίο θα είναι κομψό, θα βγάζει επαγγελματισμό, θα βγάζει ότι έχεις κάνει δουλίτσα και ότι παίζει ρόλο το βιογραφικό σου στο digital marketing. Ελπίζω να σας βοήθησα στο να διαχωρίζετε λίγο τι πάει λάθος στην κοινωνία και δεν το έχουν καταλάβει όλο αυτό. Γιατί δηλαδή να δίνουμε λάθος πληροφορήσεις όταν είμαστε εμείς σωστές από τη στιγμή που υπάρχει λάθος πληροφόρηση. Ελπίζω να το έχετε καταλάβει. Ελπίζω εσείς που θέλετε να ξεκινήσετε το influence εγώ μαζί σας, αρκεί να το κάνετε σωστά και να δείτε ποια είναι τα λάθη και γιατί μας έχει βγει έτσι το όνομα. Γιατί έχει κατατίσει καραμέλα με λάθος πληροφορήσεις, από τη στιγμή όμως που θέλουμε να δώσουμε την ταυτότητά μας, χωρίς κανένας να μας πει τίποτα. Οπότε, γλυκούλες μου, αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε ένα like, μην ξεχνάτε να με ακολουθείτε στα social media. Πιστέψτε με ότι και να τσαλακωθείτε δεν είναι καθόλου κακό, αρκεί να το κάνετε με όριο. Οπότε, περιμένω τα σχόλιά σας και μέχρι το επόμενο βίντεο να περνάτε super duper. Φιλάκια πολλά!